Υπάρχει και μια συνομοσπονδία. Γενική τη λένε. Την είχαμε χάσει γενικώς. Τοποθετείται σε κάτι δημοψηφίσματα και πού σε κάποια θέματα, αλλά επί της ουσίας σε ζητήματα που αφορούν συλλογικές συμβάσεις κτλ. Τη βλέπω. Όχι, δεν τοποθετείται. Διότι σφραγίζει τη συνεργασία της με την εργοδοσία. Με Γιάννης Στασιούλας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. Έτσι. Σφραγίζει τη συνεργασία της. Είστε ακόμα στην Ακαδημίας. Όχι, Ζήνωνος 7-9. Σφραγίζει λοιπόν τη συνεργασία της με την εργοδοσία, τη μεγαλοεργοδοσία, τον ΣΕΒ, υπογράφοντας αυτές τις εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εδώ και δεκαετίες που δεν ανταποκρίνονται σε καμία από τις ανάγκες των εργαζομένων και συνεχώς τη βρίσκουμε, την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, γιατί πρέπει να το ξεχωρίσουμε, Πασκεδάκε, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα υπάρχει και μια κινητικότητα. Βαφτίζονται όπως θέλουν όλοι. Είναι στο Προεδρείο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και μετά λέω ότι δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ήμουνα πριν, ξαναγίνω μετά. Είσαι ή δεν είσαι, του λες. Είναι κάθε μέρα αλλάζει αυτό εγώ το πράγμα. Εγώ Πασκεδάκια ξέρω τι είναι. Πασκεδάκια και ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα Βασιλόπουλου, η γνωστή ομάδα Βασιλόπουλου. Και τη βρίσκουμε την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ μπροστά. Είτε θέλουμε να αγωνιστούμε για το δικαίωμα της απεργίας, είτε θέλουμε να αγωνιστούμε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πάντα. Πώς παίρνουν τις πλειοψηφίες τόσα χρόνια. Είναι προφανές και επειδή έχουμε μπροστά το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕ και επειδή η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ θέλει να συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα να στηρίζει το κεφάλαιο, εδώ γίνεται ένα όργιο νοθείας από τους μηχανισμούς που διαθέτουν. Εξηγήστε μου την νοθεία. Και μάλιστα, από πού προκύπτει. Ναι, θα σας το πω. Και μάλιστα επειδή είναι και αναβαθμισμένη συνεργασία εργοδοσίας πλειοψηφίας ΓΕΣΕ, αυτή έχει πάρει και απροκάλυπτα, πώς να το πω, όρια. Βλέπουμε δηλαδή εργοδότες, προέδρους ανωνύμων εταιριών, την ίδια ώρα να ψηφίζουν μέσα στα συνδικάτα. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, σε μια ναυτιλιακή επιχείρηση μεγάλη, ο διευθυντής marketing να ψηφίζει και στο συνδικάτο και επειδή πάει σόι. Είναι κοντά στους εργάτες τώρα. Ναι, ναι. Επειδή πάει σόι το Βασίλειο, αυτό ακριβώς, βλέπουμε τον πατέρα του να είναι πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας. Οπότε. Μιλάτε συγκεκριμένα, δεν λέτε γενικώς παραδείγματα. Και επειδή την Τρίτη έχουμε συνέντευξη τύπου, θα είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, έτσι ώστε να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο αγωνιά η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ να ελέγξει το συνδικαλιστικό κίνημα. Στην πραγματικότητα εδώ δεν είναι ένας καυγάς έχω ένα κουκί παραπάνω, έχω ένα κουκί παρακάτω και τα λοιπά, που είναι και αυτό ζήτημα, πρέπει να αποτυπωθεί σωστά ο συσχετισμός, αλλά είναι μια αντιπαράθεση που γίνεται με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ για τη γραμμή του προσανατολισμού του εργατικού κινήματος. Από τη μια μεριά είναι αυτή η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ που αρνείται ακόμα και στο δικαίωμα της απεργίας όταν χτυπιότανε να πάρει απόφαση για να οργανώσει τον αγώνα για τις συλλογικές συμβάσεις και τα ξέρει όλος ο κόσμος, δεν λέω κάτι τα κρυφό. Ξέρει, ρε παιδί μου, τα και από την άλλη μεριά είναι οι δυνάμεις που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ και κάνουν συγκεκριμένη προσπάθεια, πασχίζουν, ας πούμε επειδή είμαστε από την Ομοσπονδία Οικοδόμων. Εμείς κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε βελτίωση των όρων δουλειάς μέσα στους χώρους δουλειάς, σε μεγάλα εργοτάξια εδώ στην Αττική. Είχαμε κάποιες συγκεκριμένες επιτυχίες σε τρία μεγάλα εργοτάξια. Που βελτίωσαν. Σου πέθανε εργάτης πριν ένα μήνα, δεν βελτίωσαν το μεροκάματο. Και επίσης γι' αυτό, τι δείχνει, όχι που σκοτώθηκε εργάτης στο γήπεδο της ΑΕΚ, σε παραδιπλανά άλλα έργα έχουμε θανατηφόρα συνεχώς. Τι δείχνει αυτό, ότι η άγρια εκμετάλλευση μέσα στους χώρους δουλειάς έχει αγριέψει. Και ας λένε όσα θέλουν, ακούμε και εμείς και τον Υπουργό, και την Υπουργό Εργασίας και την κυβέρνηση ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Αλλά μελετώντας και την πείρα μας, αυτό που βλέπουμε, εμείς πάμε πρώτοι εκεί που σκοτώνει τον συνάδελφό μας, που τσακίζει τον συνάδελφό μας, αλλά μελετώντας και τα ίδια στοιχεία, την έκθεση ας πούμε πεπεραγμένων του ΣΕΠΕ, που είναι, η τελευταία είναι το 2016, από εκεί έχει, δεν έχει βγει άλλη, δεν ξέρω αν είναι σκοπιμότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Και βλέπουμε το εξής συγκλονιστικό, τα εξής συγκλονιστικά στοιχεία. Όμως, Πρόεδρε, δεν θα στολίσει το θέμα οποιαδήποτε κυβέρνηση αν δεν έχει συνδικαλιστικό. Θα το πω. Να πω λίγο το στοιχείο και θα το πω το συνδικαλιστικό γιατί εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή. Αλλά θέλουμε να αποδείξουμε μια κατάσταση που βρίσκεται μέσα στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, υπήρχαν 73 θανατηφόρα δυστυχήματα το 2016. Ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2011. Υπήρχαν 6.500 αυτά που καταγράφονται εργατικά ατυχήματα
Δηλαδή ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος αριθμός από το 2000 που έγινε το ΣΕΠΕ. Τώρα πώς θα λυθούν αυτά? Εμείς λέμε ότι ο εργάτης πρέπει να εμπιστέψει καταρχήν τη δύναμή του, στην δύναμη του αγώνα, να οργανωθεί, να υπερασπιστεί τη ζωή του μέσα στους χώρους δουλειάς. Και να κάνει και επιλογή και στο σωματείο. Δηλαδή, άμα ένα σωματείο είναι σαν το, αυτό της ΠΑΣΕΤ, η Πανελλήνια Ένωση Εργαζομένων στην Ναυτιλία και στον Τουρισμό, που ψηφίζουν και εργοδότες, ψηφίζουν και εργαζόμενοι. Αταξική κοινωνία, και, δεν καταλαβαίνω. Ναι, έχουν φτιάξει μάλλον την αταξική κοινωνία, ή για να το πούμε με καλύτερο παράδειγμα, αυτός που παρουσιάζεται στους εργαζόμενους ως εκπρόσωπός τους και την ίδια ώρα είναι και εργοδότης, διαπραγματεύεται το βράδυ με τον εαυτό του, τη μια εργοδότης, την άλλη εργαζόμενος, και προφανώς θα υπογράφει κάποια συλλογική σύμβαση που θα είναι καλή για τους εργαζόμενους. Κλείνοντας. Άρα να επιλέξουν οι εργαζόμενοι το δρόμο του αγώνα, εμείς έχουμε δώσει διαπιστευτήρια. Ρωτώ. Εντάξει, γι' αυτό σε έχω εδώ. Και εγώ γι' αυτό τα λέω. Και εγώ γι' αυτό ήρθα, Ρώπης. Αλλά ρωτώ, Πρόεδρε, ένα τελευταίο. Μπαίνω στο σωματείο μου. Είναι πρωτοβάθμιο σωματείο. Εγώ δεν θα κοιτάξω αν είναι στο πάμε ή όχι, αλλά έχει ένα ταξικό προσδιορισμό. Δηλαδή είναι εντάξει, παιδί μου, έντιμοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι εργοδοτικά. Αυτό εννοώ. Έτσι. Ναι. Το θέμα είναι πώς τόσα χρόνια έχουμε διαφορετικές πλειοψηφίες από αυτές που υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν μου βγαίνει. Ναι. Δεν είναι τώρα. Συμφωνώ ότι δεν βγαίνει. Χθεσινό. Συμφωνώ ότι δεν βγαίνει. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που αλλοιώνει την πραγματική κατάσταση που υπάρχει κάτω. Φαρκαδόνα. 800 λέει ξυλουργοί και οικοδόμοι ψήφισαν στο καφενείο, στο μεγαλοχώρι και βγάλανε, στείλαν αντιπροσώπους. Αυτό τώρα δεν φτάνουν οι διακηρύξεις να πει κάποιος είμαι ταξικός, είμαι αγωνιστής. Αυτό μπορεί να τα βρεις παντού. Αλλά η πράξη είναι κριτήριο της αλήθειας. Δηλαδή και το τι κάνει ένα σωματείο που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τους εργαζόμενους. Άμα σφραγίζει την πόρτα του σωματείου αμέσως μετά τις εκλογές και τις αρχαιρεσίες, γιατί οι αρχαιρεσίες εξυπηρετούν αυτό που εξυπηρετούν και μετά δεν έχει καμία δουλειά, ο εργαζόμενος πρέπει να στρέψει την πλάτη του σε αυτά τα σωματεία. Σας χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.